να δούμε μαζί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που εμφάνισαν οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Βεβαίως. Το Μέγκα, ο Αντένα και ο Αλφα. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Εδώ έχουμε την δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα. 30,3, 26,2. Η διαφορά 4,1. Στο 4,1. Και εδώ βλέπουμε να είναι το Κουκουέ στην τρίτη θέση και βλέπουμε στην τέταρτη θέση το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό σε ισοπαλία με τους οικολόγους. Μάλιστα. Πάμε και στην δημοσκόπηση του Αντένα. Μέτρων ανάλυσης για τον Αντένα. 3,9 η διαφορά. Και εδώ μάχη για την πολύ κοντά Κομμουνιστικό Κόμμα και Οικολόγοι. Και επίσης πολύ κοντά ΣΥΡΙΖΑ και Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός μεταξύ τους. Και πάμε να δούμε και τη δημοσκόπηση που έκανε ο Αλφα. Είναι η ΜΑΡΚ εδώ, η συνάδελφος εταιρεία. Ναι, ναι. Να λοιπόν και εδώ. 4,2. 4,2. Η διαφορά και τρίτο κόμμα και εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω ότι για μια τόσο περίεργη περίοδο με την αποχή να μας προβληματίζει όλους, είναι πράγματι σημαντικό το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ τους, ειδικά σε ό,τι αφορά την τιμή της διαφοράς ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Τώρα, έχουμε έτοιμη μία κάρτα. Με, εκτός από τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που έγινε για τον Αντένα, με όλες τις δημοσκοπήσεις που σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί, κυρίες και κύριοι. Δείτε λοιπόν ότι πρώτη δημοσκόπηση δική μας εδώ, 5,3. Υπάρχει η δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα, δίνει διαφορά 4,6. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου στο Μέγκα. Δεν υπάρχει δηλαδή η αναγωγή σε αυτό που λέμε τελική ψήφο. Mm. Αντίθετα, στον Α, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ έδινε ως πια τελική ψήφο, δηλαδή με την κατανομή της αδιευκρίνησης, διαφορά 5%. Ενώ στο Alter, η εταιρεία Alco δίνει με τον ίδιο τρόπο 5,2. Εικάζω ότι προφανώς Στράτο, και είναι αυθαίρετο απόλυτα να το πούμε, αλλά το λέω επειδή είναι λίγο διαφορετικό, ενώ έχουμε τρεις έρευνες, 5,3, 5,2, υπάρχει μία του Μέγκα με 4,6, αλλά δεν έχει, δεν είναι αυτό η αναγωγή, ναι, στα άκυρα. Αν την κάναμε, είναι τελείως αυθαίρετο, θα ήταν παραπλήσια. Υπάρχουν όμως άλλες δύο, Νίκο, οι οποίες, εκ των οποίων η μία δίνει 5,5 και η άλλη 6 με αναγωγή. Είναι 6 έρευνες συνολικά. Αυτό λοιπόν, σαν εικόνα, δικαιολογεί και αυτό που είπαμε στην αρχή και που βλέπετε σαν τίτλο, ότι οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, και μένει να μιλήσει η κάλπη, δείχνουν μια ήταν με μεγάλη διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται στο 5,5, επιστρέφει σε επίπεδα που είχαμε δει στην αρχή της προεκλογικής περίοδου. Υπήρξε μια μείωση της ψαλίδας περίπου στο 4-3,5 στην πρόθεση ψήφου. Αυτό κυρίως οφειλόταν στην χαλάρωση της ψήφου προς το Πασόκ και όχι σε άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν υπήρξε άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα η διαφορά είναι στις 5,5 μονάδες, 38-32,5. Είναι μια σημαντική διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει σημαντική πτώση τόσο σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές, περίπου 9 μονάδες, 10 μονάδες, όσο και σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Άρα έχουμε μια σημαντική μείωση της δύναμής της. Στην τρίτη θέση έχουμε ντέρμπι τώρα. Στην τρίτη θέση έχουμε μια ισοπαλία, αν θέλεις, στην εκτίμηση τουλάχιστον των ποσοστού του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο είναι στο 7%, αλλά και των οικολόγων. Το πιο δύσκολο να εκτιμήσει κανείς ρεύμα σε αυτές τις εκλογές παραμένει ωστόσο συμπαγές. Δεν... Μπορώ να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε εδώ για τις εκτιμήσεις. Ναι, που βλέπετε τις τρεις που τουλάχιστον προλάβαμε να βάλουμε σε κάρτα, γιατί δόθηκαν και άλλες τρεις εκτιμήσεις περίπου από τα υπόλοιπα κανάλια και από τις υπόλοιπες εταιρείες, τις μέτρων που δεν φαίνεται εδώ, της GPO και της ΜΑΡΚ, όπου για να μην διαβάζουμε όλα τα νούμερα θα σας πω απλά ότι όλες οι εταιρείες δίνουν μια διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα από 4,5 μονάδες, 4,6, 5 και 5,3% εκτός της VPRC που αγγίζει το 6, και από εκεί και πέρα τα κόμματα εισπράττουν ποσοστά που είναι ως εξής: από 30,9 έως 32% η Νέα Δημοκρατία, σας λέω συνολικά από όλες τις έρευνες που εμφανίστηκαν απόψε, το ΠΑΣΟΚ από 36 έως 38, το ΚΚΕ από 7 έως 9, ο ΣΥΡΙΖΑ από 5,4 έως 7, ο ΛΑΟΣ από 5 έως 6,5
και οι οικολόγοι πράσινοι από 5,5 έως 7. Βλέπετε ότι τα τρία τελευταία κόμματα παίζουν ανάμεσα στο 5-5,5 με το 6,5-7. Είναι καθαρά μάλλον τρίτο το ΚΚΕ με περίπου 7 έως 9% και οι δύο πρώτοι έχουν διαφορά από 4,5 μέχρι 5,3 έως 6 μονάδες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί την τελευταία στιγμή η συσπήρωση των μεγαλύτερων κομμάτων και αυτό θα μας δείξει και σε εισαγωγικά ένα μπούσουλα σε σχέση με το πώς λειτουργεί και η πληροφόρηση των πολιτών από τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται. Εάν θα λειτουργήσει η λογική του ρεύματος που θα μεγαλώσει ενδεχομένως κι άλλο τις διαφορές ή θα λειτουργήσει σε κάποιους ψηφοφόρους συσπηρωτικά και θα μαζέψει κάποιες διαφορές ή θα τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις τα υπόλοιπα κόμματα.